Πρέπει οπωσδήποτε να τελειώσουμε με αυτούς. Δεν γίνεται, δεν αξίζει στην Ελλάδα. Η θετική σου ενέργεια μας αρκεί. Όχι, δεν αρκεί. Μας φωτίζει. Δεν μας αξίζει κάτι τέτοιο πάντως. Έχουμε πέσει σε βαθύ τέρμα, σε βαθύ διαφθορά. Όλο αυτό το πράγμα που ζούμε δεν είναι εγώ δηλαδή στην ηλικία που δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι θα ζήσω κάτι τέτοιο. Περίμενα ότι τα παιδιά μου, εγώ και εγώ στο εξωτερικό έχει φύγει. Ναι, διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Μπράιντον. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο, περίμενα για τα παιδιά μου κάτι καλύτερο. Και αυτό που ζούμε τώρα, στα χρόνια μου δεν το έχω ξαναζήσει, ούτε επί κούντας. Αυτή η καλυμμένη κούντα είναι ακόμα χειρότερη. Στην άλλη κούντα ξέραμε. Τώρα αυτή η καλυμμένη κούντα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας. Πρέπει να καταπολεμήσουμε την αποχή, το κυριότερο, και η νεολαία, να ψηφίσει η νεολαία. Και το κυριότερο να ξαναγεννηθεί η ελπίδα του. Να ξαναγεννηθεί. Να απλά πράγμα, πρέπει να τα ξυλώσω όλα. Τα ξυλώσω όλα, αλλιώς δεν επιβιώνουμε. Ήσουν ο πιο τίμιος πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ο πιο τίμιος, ο πιο πατριώτης. Δεν αγχώνω ούτε επίδομα καυσίμου, ούτε τίποτα κοροϊδία. Ακίνδυα λογαριασμού του αίματο σε όλα. Ακίνδυα τα παρόμοια σε όλα. Και ούτε η κυβέρνηση να φύγει αύριο το πρωί. Όλοι μαζί, μαζί σου. Είσαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος. Είσαι ο καλύτερος. Απάνω σου. Μαζί σου. Σας έβλεπα από μακριά και τώρα κοντά. Αν είναι να βγεις και δώσεις αυτά που δώσεις ο Μητσοτάκης, μη βγεις. Όταν βγήκε, είπε καλύτερες δουλειές. Δεν το πιστεύουμε ο Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης είναι ένα παράδειγμα. Δεν το πιστεύω. Αλλά να δω εσείς τα κάνεις. Εγώ δεν σου λέω να σε ψηφίσω. Όχι, δεν θέλω να μου πεις ότι θα ψηφίσεις. Θέλω να σου πω με εντυμότητα. Πράγματα δεν θα κάνω. Αλλά τουλάχιστον δικαιοσύνη θα απονείμουμε. Δηλαδή την ώρα που εσύ ζορίζεσαι, κάποιοι βγάζουν δισεκατομμύρια. Μας ξεζουμίσανε με την ενέργεια και τώρα μας λένε θα σας γυρίσουμε 600 εκατομμύρια μέσω... 20 ευρώ στο άτομο, ναι, 20 ευρώ. Εγώ δηλαδή τι θα πάρω. Τα οποία έχει κάνει να ξεχώρισμα. Τα οποία μέχρι να εφαρμοστεί θα έχουν ανέβει οι τιμές. Εγώ καλά, ναι. Παραπάνω. Στα πόσα σκάνδαλα απαραίτητη μια κυβέρνηση. Δηλαδή εδώ τι και να γίνει. Την τελευταία φορά. Σε ποια χώρα, στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα. Στην Αυστρία, όταν αποκαλύφθηκε ότι οι δημοσκοπήσεις ήταν πληρωμένες, παρατήθηκε η κυβέρνηση. Εδώ πρέπει να πληρώνει δημοσκοπήσεις. Να παρακολουθεί την μισή χώρα, να μπαίνει απευθεία αναθέσει ο κόμμα τη Ιδρύ. Πα και σε αναγκάσουν να προκήρυξει την Ιδρύ. Και τότε είναι θέμα σταθερότητα. Δεν πρέπει να διασταλλευτεί η σταθερότητα. Βλέπεις να έχεις άλλον ανταγωνισμό. Εγώ σου ρωτάω, δεν υπάρχει άλλο ανταγωνισμό. Ποιος άλλος βγαίνει και τον περιμένει ο κόσμος. Ποιος άλλος βγαίνει και δεν ακούει τον εξάψαλο. Εγώ όποτε βλέπω τον Μητσοτάκη να βγαίνει, τα κόβουν τα πλάνα. Και φέρνουν 10 φίλους τους για να κάνουν εκεί πέρα. Αλλά έχει άλλα καλά. Εντάξει, τον αποθεώνουν τηλεοπτικού σταθμού. Την προηγούμενη φορά πάντως μας βγάζανε 10 μονάδες πίσω. Τώρα μας βγάζουν 5 μονάδες πίσω. Άρα εγώ περιμένω μεγάλη διαφορά. Πάω σχολείο ακόμα. Κοιτάξτε, είσαι. Είμαι Δευτέρα Λυκείου. Μόλι για 17 θα έχω δικαίωμα να ψηφίσω. Πόσο νούπο θα έχει, ε? Εύχομαι να βγει πέτρα τη πάντα. Να σε καλά. Ένα γύρο, αγγί, μπράβο, καλίτσα. Μπράβο, να σε λυπέ. Όχι στο μάτι, αλλά δεν περνάω. Καιρό στο μάτι. Γιατί δεν μα αφήνει να βγει. Δεν μα αφήνει να βγει. Καλέ γιορτέ να έχετε όλοι. Καλό, καλό.